Γεια σας και από μένα και πάλι μαζί, όπως πάντα, να συνεχίσουμε να ζωγραφίζουμε και να ψυχοβοηθούμε, να περάσουμε ωραία και καθόλου παράξενο, να ταξιδέψουμε, να αυτενεργήσουμε και να δημιουργήσουμε κάτι που θα μας αρέσει. Βλέπετε εδώ πήρε ένα μπουκάλι με ένα ωραίο σχήμα περίεργο που μόνο στο νησί στην Κέρκυρα είναι φυσικά, με διάφορα ποτά κτλ. Και σκέφτηκα λοιπόν να φτιάξω αυτή την πλευρά του και μέσα μπορώ να βάλω φωτάκι, μπορώ να βάλω υγρό χρωματιστό, μπορώ τόσα πράγματα και να δημιουργήσω. Επομένως, παίρνω λοιπόν τα χρώματά μου και ξεκινώ. Σίγουρα δεν υπάρχει, θα έλεγα και το εξής, ότι έχω κάνει κάποια ετοιμασία από πριν ή πριν έρθω ή και τα λοιπά και τα λοιπά. Σίγουρα όλα γίνονται μόνο εδώ και ανάλογα με τα υλικά που παίρνω και βγαίνουν αυτή τη στιγμή. Γιατί σίγουρα στη ζωγραφική δεν έχουμε ετοιμασία. Έτσι είναι ελεύθερο και φτιάχνουμε ό,τι θέλουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με σταθερή και αργή πινελιά, ώστε να φτιάξουμε τι άλλο, τον κορμό από ένα δέντρο. Βλέπετε πόσο όμορφα μπορούμε να το κάνουμε με απλές κινήσεις. Και συνεχίζουμε, που σίγουρα αυτός ο κορμός θα έχει και κλαδιά. Έτσι λοιπόν συμπληρώνουμε, όπως είπαμε, με αργές, σταθερές πινελές. Έτσι προχωράμε και φτιάχνουμε πάνω σε αυτό που θέλουμε να ζωγραφίσουμε. Και σίγουρα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι που να είναι ωραίο γι' αυτό εδώ το μπουκάλι μας που είναι απλό. Έτσι, αφού φτιάξαμε τον κορμό, προσπαθούμε να συνεχίσουμε με κάτι άλλο που υπάρχει σε αυτό το δέντρο. Έτσι προχωράμε, φτιάχνοντας ό,τι άλλο υπάρχει λοιπόν πάνω σε αυτό το δέντρο. Βλέπουμε ότι σίγουρα έχει και φύλλα και πάνω από τα φύλλα θα δούμε τι άλλα υπάρχουν. Έτσι προχωράμε λοιπόν. Με απλό και ωραίο τρόπο. Αφού λοιπόν κάναμε όλα αυτά, προσπαθούμε να φτιάξουμε τι υπάρχει πάνω σε αυτό το δέντρο. Με διάφορα χρώματα, και ανάλογα τι δέντρο είναι. Μπορούμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Ό,τι μπορούμε, ό,τι θέλουμε και ό,τι μας αντιπροσωπεύει με απλό και ωραίο
τρόπο. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε με διάφορα χρώματα στο να φτιάξουμε τι άλλα λοιπόν υπάρχουν πάνω σε αυτό το δέντρο. Έτσι, με το πινέλο μου βεντάγε, τι άλλο, προσπαθώ και φτιάχνω τα διάφορα άνθη που υπάρχουν σε αυτό το δέντρο. Μπορεί να είναι η κουτσουπιά, μπορεί κάτι άλλο παρόμοιο, με απλό τρόπο. Βλέπετε πόσο ωραίο, πόσο φανταστικό έγινε λοιπόν αυτό το δέντρο με απλό τρόπο. Έτσι, προχωράμε και σίγουρα συμπληρώνουμε στην κατασκευή μας τι άλλο να υπάρχει εδώ κάτω που ξεκινάει ο κορμός. Έτσι, καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε με απλό λοιπόν τρόπο να δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε πολλά πράγματα με οτιδήποτε έχουμε, γυαλί, ύφασμα, χαρτί, με πινέλα και με πολλή διάθεση. Έτσι, συμπληρώνουμε ώστε να είναι πιο αληθινά αυτά τα άνθη πάνω στο δέντρο με ωραίο και απλό τρόπο. Έτσι, βλέπουμε πώς μπορούμε να φτιάχνουμε πολλά πράγματα με μεράκι, με διάθεση, με όλα αυτά που μας κάνουν στο να έχουμε αυτές τις υπέροχες δημιουργίες με οτιδήποτε υλικά, με μεράκι, με όρεξη, ώστε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε πως και για άλλη μία φορά τι όμορφο φτιάξαμε ένα ωραίο δέντρο πάνω σε αυτό το σχήμα εδώ και στο μπουκάλι μας. Με απλό τρόπο και του δώσαμε μια άλλη αίσθηση, μια άλλη ομορφιά.